Έχουμε και ένα κομμάτι του ειδικού αθλητισμού των ανθρώπων με αναπηρία που έχουν το δικαίωμα στην άθληση, όπως το έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Οι ανάπηροι έχουν ένα λόγο παραπάνω μέσα από τον αθλητισμό να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν, να ζήσουν φυσιολογικά μέσα από τον αθλητισμό. Και η προηγούμενη και τούτη εδώ η προηγούμενη κυβέρνηση και τούτη εδώ η κυβέρνηση έχουν σταματήσει τις, να δίνουν χρήματα για τον ειδικό αθλητισμό, ταΐζουν τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ με υπέροχα ποσά, με εκατομμύρια, και για το κομμάτι του ειδικού αθλητισμού δίνουν ψίχουλα. Φανταστείτε ότι το σωματείο ΣΑΜΕΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ που λειτουργεί στον χώρο μας και σαν μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου δηλαδή, σας μιλάω, φανταστείτε ότι έχει μια επιχορήγηση 2.500 το χρόνο και με αυτή πρέπει να πληρώσει προπονητές, να πληρώσει ενοίκια, τηλέφωνα, ρεύματα, αθλητικό υλικό για τα παιδιά. Δηλαδή, κοινώς μας κοροϊδεύουνε, μας στέλνουνε και, σπρώχνουν τον κόσμο προς τους φιλές πλάχνους, χορηγούς, για να κάνουμε αθλητισμό. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα επομίζονται οι γονείς. Λοιπόν, και σε όλη αυτή την κατάσταση, πραγματικά μιλάμε για αθλητικά κέντρα που προπονούνται, ας πούμε παράδειγμα, οι τυφλοί ποδοσφαιριστές, που είναι κομμένα σίδερα, εγκαταστάσεις του Δήμου που είναι παρατημένες, που κανείς δεν ασχολείται και που αυτές τις εγκαταστάσεις τις δίνουν και τις νοικιάζουν σε σωματεία για να τους αποδίδουν κέρδη. Δηλαδή, τις εγκαταστάσεις που φτιάχνει ο Έλληνας φορολογούμενος με κόπο, με την αφέμαξη που του κάνουν, τις δίνουν σε ανθρώπους για να βγάζουν κέρδη μέσα από αυτές τις εγκαταστάσεις. Και όχι σε εμάς, ας πούμε, στον ειδικό αθλητισμό, που για να παίξουν ποδόσφαιρο οι τυφλοί θέλουν ειδικά προστατευτικά, τα οποία διαλύουν αυτοί που μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, είναι χρόνιο αίτημα ένα ειδικό αθλητικό κέντρο αναπήρων που να καλύπτει όλες τις αναπηρίες, να είναι προσαρμοσμένο έτσι που να εξασφαλίζει την ακεραιότητα όσων θέλουν να αγωνιστούν. Ο μαζικός αθλητισμός είναι δικαίωμα, είναι πραγματικά δικαίωμα όλων, και των αναπήρων και όλων. Λοιπόν, αυτόν ακόμα τον πουλάνε. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τη μάχη, δεν θα πάμε στους χορηγούς, θα δώσουμε τη μάχη, είναι δικαίωμά μας και είναι υποχρέωση της πολιτείας να καλύψει το κομμάτι του ειδικού αθλητισμού.